Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Από το Προεδρικό ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Υγείας και εκπροσώπων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, όπου ο Πρόεδρος του ΟΑΗ ενημέρωσε πλήρως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ για την πρόοδο των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τους γιατρούς και για τα φάρμακα. Έχει τονίσει ο Υπουργός Υγείας ότι ο στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί μέχρι την 1η Αύγουστου του 2019. Ο Υπουργός κρίνει ότι η πορεία υλοποίησης προχωρεί πολύ ικανοποιητικά και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τις προσπάθειες που καταβάλει. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ο Θωμάς Αντωνίου, δήλωσε ότι βρήκε πλήρη στήριξη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ. Και να αναφέρουμε επίσης ότι έγιναν και δηλώσεις σε σχέση με τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου των Γιατρών και του ΟΑΗ. Να πούμε ότι ο διάλογος αυτός άρχισε μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός τόνισε πως έχει ολοκληρωθεί σε έναν μεγάλο βαθμό διάλογος με αυτούς τους φορείς που έχουμε αναφέρει και με τις επιμέρους ιατρικές εταιρείες, με τους ειδικούς γιατρούς και με τους προσωπικούς ιατρούς και με τους παιδίατρους. Επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν δηλώσεις κατά τη διάρκεια που γίνονται όλες αυτές οι διαβουλεύσεις. Να πούμε ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι ώστε ο Υπουργός Υγείας να ενημερωθεί πλήρως για την πορεία του διαλόγου, έχει μεταφερθεί για την ερχόμενη Πέμπτη. Να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την πορεία του διαλόγου. Ο Πρόεδρος του ΟΑΗ τόνισε ότι χτίζουμε σε ένα πολύ θετικό κλίμα. Να πούμε ότι έγιναν αναφορές και για τις παραιτήσεις στον ΟΚΙΠΗ, για τις δύο παραιτήσεις όσον αφορά στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για την αυτονόμηση. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι παραιτήσεις έχουν γίνει για προσωπικούς λόγους και ότι έχουν ήδη διοριστεί άλλα δύο πρόσωπα στις θέσεις αυτές. Να πούμε ότι επίσης όσον αφορά τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή για τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, ο Υπουργός τόνισε ότι έχει λάβει την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή και θα απαντήσει στα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας. Όσον αφορά τα θέματα του ΟΚΙΠΗ, θα συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στην Επιτροπή Ελέγχου. Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.